με μια πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα, τριθεματική θα την έλεγα, με τρία πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο θέμα είναι οι νέες τάσεις και προοπτικές του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα και ο ρόλος του παγκόσμιου καταναλωτή. Το δεύτερο θέμα μας είναι το Total Business Access, τρόποι ανάπτυξης μιας μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Και το τρίτο και κυριότερο θέμα είναι η παρουσίαση του δεύτερου κύκλου που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αργολίδας του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε εδώ δίπλα μας τον Δόκτωρα Αντώνη Ζαΐρη, αναπληρωτή αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ και μέλος της Ένωσης Αμερικανών Οικονομολόγων, τον κύριο Γεώργιο Σταμάτη, σύμβουλο επιχειρήσεων σε ανάπτυξη επιχειρήσεων, και τον κύριο Σάκη Ρούλια, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας 360U, έναν φίλο από τα παλιά, έναν συνεργάτη του επιμελητηρίου, με τον οποίο έχουμε διοργανώσει και το πρώτο μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων με απόλυτη επιτυχία. Να σας θυμίσω ότι ήταν το μεγαλύτερο τμήμα σε όλη την Ελλάδα με 25 άτομα και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο σκοπός ποιος είναι της σημερινής εσπερίδας? Είναι να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις νέες τάσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά, που διαμορφώνονται, το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και το τι πρέπει να κάνει ο επιχειρηματίας για να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Όπως ξέρετε, το επιχειρηματικό περιβάλλον μάλλον διαμορφώνεται και αλλάζει συνεχώς. Επομένως, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε διαρκή ενημέρωση, κατάρτιση, εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμείς ως επιμελητήριο, άλλωστε αυτή είναι η υποχρέωσή μας, αυτή είναι η δουλειά μας, να δώσουμε τα κίνητρα και τα εφόδια στις επιχειρήσεις με το μεταπτυχιακό στην διοίκηση επιχειρήσεων, να του δώσουμε λοιπόν τα εφόδια να γίνει καλύτερος επιχειρηματίας, να ενημερωθεί για όλα αυτά τα νέα τεκτενόμενα που υπάρχουν στην αγορά και να γίνει καλύτερος επιχειρηματίας για να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις. Ταυτόχρονα, ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε και μία δεξαμενή συμβούλων, γιατί η πεποίθησή μας είναι, εκτός από τον καλό επιχειρηματία, η επιτυχία μιας επιχείρησης είναι να έχει και πολύ καλούς συνεργάτες.